Συνεργεία του Δήμου Λαγκαδά προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκάλεσαν οι δράστες στο δεύτερο νηπιαγωγείο Λαγινών. Σπασμένα γυαλιά, σκισμένες κουρτίνες, κατεστραμμένοι υπολογιστές ήταν η εικόνα που αντίκρισαν γονείς και δάσκαλοι. Μπήκαν τα παιδιά μέσα στο νηπιαγωγείο, άρχισαν να σκίζουν κουρτίνες, να καίνουν στρώματα, να πετάνε τα πιάτα από το παράθυρο έξω, να έχουν γεμίσει με πετσέτες τις βρύσες του μπάνιου. Και άνοιξαν το νερό, υπερχείλισε το νηπιαγωγείο. Αυτό τους έσωσε κιόλας, γιατί δεν έπαθαν και ηλεκτροπληξία. Φανταστείτε τώρα, φωτιά, ρεύματα, νερό. Είχαν άγιο τα παιδιά. Έβαλαν φωτιά το δέντρο απ' έξω. Χάλασαν 4 υπολογιστές, ηλεκτρική κουζίνα, τα έπιπλα όλα. Οι δράστες που φέρονται να είναι ανήλικα παιδιά μπήκαν στο χώρο του σχολείου, έσπασαν το τζάμι και προκάλεσαν τις ζημιές. Ήρθαμε κατευθείαν εδώ και πραγματικά σοκαριστήκαμε από αυτά που αντικρίσαμε. Ήταν ισοπεδωμένα τα πάντα. Εγώ θεώρησα από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι μεγάλοι και ηλικιωμένοι κάναν αυτές τις ζημίες. Δυστυχώς στη συνέχεια έμαθα ότι πρόκειται για μικρά παιδιά. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και διεξάγουν έρευνα τόσο οι άνδρες της αστυνομίας όσο και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας βέβαια, ο οποίος θα πάρει το φάκελο τις επόμενες μέρες και θα κρίνει ο ίδιος από εκεί και πέρα το τι θα γίνει. Από πίσω έβαλαν φωτιά. Ναι. Μέσα από έλεγαν όλες τις βρύσες. Ναι. Και γέμισε νερό. Τα τζάνια τα σπάσαν, οι υπολογιστές τα σπάσαν όλα. Ναι. Ήταν 9-10 χρόνια παιδάκια ήταν. Σύμφωνα με το Δήμο Λαγκαδά, οι γονείς των ανήλικων έχουν εκφράσει την επιθυμία να πληρώσουν για τις ζημιές που προκάλεσαν τα παιδιά τους. Το δεύτερο νηπιαγωγείο Λαγινών θα παραμείνει κλειστό έως και την Τετάρτη. Τα 50 παιδιά που φοιτούν εδώ μεταφέρθηκαν σε άλλα σχολεία της περιοχής. Μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει άμεσα το σχολείο, να αποκατασταθούν οι ζημιές, να επουλώσουμε κάποια τραύματα που έχουν δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία και αυτός ο δικός μας ρόλος με διακριτικότητα πάνω απ' όλα. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Λαγκαδά, οι ζημιές αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί έως και την Πέμπτη.